ξέρω να πιούμε σήμερα. Δεν χρειάζεται να τα κρύβεις. Τι εννοείς? Ξέρεις, αυτά που έβαλες μέσα στην τσέπη σου. Δεν χρειάζεται να τα κρύβεις. Τα έχω ξαναβρει στην τσέπη σου. Αλλά προτίμησα να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση. Τι να σου πω, νιώθω χάλια. Έλα, μην κάνεις έτσι. Εφόσον ήρθαν έτσι τα πράγματα, θα το συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε? Νιώθω χάλια. Κοίταξε, δεν σου κρύβω ότι ξαφνιάστηκα όταν τα πρώτο είδα. Είπα κάτι, θα έτυχε. Και δεν ήθελα να σε κάνω να αισθανθείς άβολα. Τώρα βλέπω ότι συνεχίζεται. Θες να το συζητήσουμε? Ναι. Θυμάσαι τότε που κάνα δύο φορές προσπαθήσαμε και δεν μας βγήκε? Φυσικά και θυμάμαι. Και δεν το έλαβα καν υπόψη μου. Σε ποιον δεν σημαίνει κάποια φορά? Άνθρωποι είμαστε. Ναι, αλλά εγώ αγχώθηκα και φοβήθηκα ότι χάνω την αυτοπεποίθησή μου και ξέρεις, αυτό πάει ντόμινο. Καρδούλα μου, μαζί είμαστε. Πρέπει να μου μιλάς. Μην αισθάνεσαι άβολα να μοιράζεσαι τέτοια πράγματα μαζί μου. Ευχαριστώ. Ποιος ξέρει τι θα σκέφτηκες? Ανησύχησα μήπως συμβαίνει κάτι και σε προβληματίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο? Και αν χρειαστεί κάποια εξωτερική βοήθεια, δεν είναι και ντροπή. Δεν σου αξίζει να νιώθεις άβολα. Ωστόσο, αν στο μέλλον το πρόβλημα συνεχιστεί, μπορούμε να πάμε και σε έναν ειδικό. Ευχαριστώ, μωρό μου. Στη γι' αυτό δεν μου κρατιώσαν τον τελευταίο καιρό, ε!